Εδώ είμαστε, Star System, και αυτό το μεσημέρι Κυριακής με μια υπέροχη καλεσμένη, την Νικολέτα Καρά, και πολύ μαυρισμένη. Έχεις κάνει ήδη μπάνια? Αν σκεφτείς ότι εγώ ανεβοκατεβαίνω Κύπρο και έχω ξεκινήσει τα μπάνια από τον Απρίλιο, κρατιόμουν να μην μαυρίσω πολύ μέχρι να τελειώσω γυρίσματα, αλλά με το που τέλειωσα τα γυρίσματα έγινε η έκρηξη. Πολύ ωραία. Και μια και είπες για Κύπρο, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ο άντρας είναι Κύπριος και μένει Κύπρο. Είναι η βάση του. Η βάση του. Ναι. Και τι κάνετε, ρε παιδιά, ταξίδια, πήγαινε, έλα. Εμένα η βάση μου είναι στην Αθήνα, πηγαίνω, ερχόμαστε. Αλλά δεν κάνουμε μεγάλα διαστήματα για να βρεθούμε, δηλαδή συναντιόμαστε πολύ συχνά. Άλλωστε και μαζί να μέναμε, επειδή η δουλειά του περιλαμβάνει τόσα ταξίδια, πάλι θα αναγκαζόμαστε να είμαστε χωριστά για λίγες μέρες. Οπότε δεν έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό σου πάει γενικά σαν, πώς να σου πω, σαν κατάσταση ζωής. Δηλαδή κάποιος άλλος μπορεί να φρίκαρε στην ιδέα ότι δεν θα είμαι με τον άνθρωπό μου όλη μέρα, κάθε μέρα. Έχω την αίσθηση όμως με αυτόν τον ουρανό που τον βλέπω, και ο ουρανός είναι ένας πλανήτης που έχει να κάνει πιο πολύ με την ανεξαρτησία. Ναι. Βλέποντάς τον πάνω στη σελήνη σου, σε σύνοδο, έχω την αίσθηση ότι μέσα σου έχεις ένα ανάγκη, ένα κομμάτι ελευθερίας και ανεξαρτησίας στις πιο προσωπικές σου σχέσεις, γιατί διαφορετικά ή θα πνιγείς ή θα πνίξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, και αν αναλογιστεί κανείς ότι και εγώ από 23 χρονών έχω μάθει να ζω μόνη μου και να παλεύω μόνη μου και να κάνω τα πάντα μόνη μου, έχω μάθει σε έναν τρόπο ζωής τέτοιο που πάρα πολύ δύσκολα αλλάζει. Άρα λοιπόν ακόμα θέλω τον προσωπικό μου χρόνο, και νομίζω ότι το ίδιο και ο άντρας μου, και ταιριάξαμε πάρα πολύ σε αυτό. Πάμε να δούμε εμείς λίγο.